Η συζήτηση για την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και το ευρώ, γιατί είναι και η ΟΝΕ, δεν είναι μόνο το ευρώ, έδωσε τη δυνατότητα τότε, πριν από 20 χρόνια, στους θειασότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξανασερβίρουν αποτυχημένους μύθους περί σύγκλησης, χρυσών κουταλιών με τα οποία θα έτρωγε ο ελληνικός λαός, των ισχυρών οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγματα που ήδη είχαν διαψευστεί στα 20 χρόνια που ήταν η Ελλάδα μέλος της ΕΟΚ τότε και μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ο ελληνικός λαός είδε την ανισομετρία που υπήρχε μεταξύ των καπιταλιστικών οικονομιών και των χωρών των κρατών μελών, αντιμετώπισε την ταξική ανισότητα, όπου οι οικονομικοί όμιλοι αύξησαν μεν τα κέρδη τους, ενώ οι εργαζόμενοι και ο λαός αδυνατούσαν και αντιδρούν να ανταπεξέλθουν ακόμη και σε βασικές ανάγκες. Η ΟΝΕ, δηλαδή, και το ευρώ, που τότε πλασαρίστηκαν, όπως και σήμερα άλλα εργαλεία χρηματοδοτικά οικονομικά, όπως η Τραπεζική Ένωση, αποτελούν αναγκαία εργαλεία έτσι ώστε να μπορούν χωρίς εμπόδια και απρόσκοπτα οι μεγάλες επιχειρήσεις να συσσωρεύουν πλούτο, να επιχειρούν με λιγότερες δυσκολίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξάγουν κεφάλαια σε τρίτες χώρες με πιο ανταγωνιστικές θέσεις. Τα στοιχεία σήμερα, 20 χρόνια μετά, δείχνουν ότι όσο αυξάνεται το μερίδιο των ομίλων στο ΑΕΠ των χωρών, τόσο κατρακυλάει το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν είναι για όλους, είναι για τους ομίλους, είναι για τους βιομηχανούς και τους εφοπλιστές, είναι σε βάρος της εργασίας, σε βάρος της ζωής και των δικαιωμάτων του λαού. Υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ευρώ. Ταυτόχρονα υπάρχουν και χώρες που έφυγαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είχαν ευρώ. Ανεξαιρέτως, όλες οι καπιταλιστικές χώρες έχουν πάρει τα ίδια αντιλαϊκά αντεργατικά μέτρα. Γιατί για την καπιταλιστική ανάπτυξη, αυτό που είναι προαπαιτούμενο για να μπορεί να γίνεται είναι η ένταση της εκμετάλλευσης, είναι η αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, είναι οι ελαστικές σχέσεις, είναι η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης και της προστασίας. Άρα λοιπόν, είτε με δραχμή είτε με ευρώ, στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, το λαϊκό εισόδημα θα βρίσκεται πάντα στο απόσπασμα, είτε με μνημονιακά μέτρα και περικοπές, είτε λόγω της ακρίβειας και του πληθωρισμού, είτε και με τα δύο. Αυτό, αν θέλετε, κύριε Στυριόπουλε, αποδεικνύει ότι το νόμισμα είναι ένα εργαλείο που εκφράζει ακριβώς την αντιδραστική καπιταλιστική σχέση εκμετάλλευσης, που απομυζά τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές της πόλης και στην Ήπεθρο και τον συγκεντρώνει στις τσέπες των μονοπωλιακών ομίλων. Άρα λοιπόν, απέναντι σε αυτό το σύστημα της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, των κρίσεων, των συνεχών καπιταλιστικών κρίσεων ολοένα και βαθύτερων, πρέπει ο λαός να παλέψει με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώματά του, με στόχο την ανατροπή του.